Ο Πάοκ ήταν πιο απειλητικό σε όλο το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπή Παναθηναϊκό και πήρε την νίκη με 2-1 στην Τούμπα στην 13η αγωνιστική τη Super League, βάζοντα τέλο στο θετικό σερί του αντιπάλου του. Ο δικέφαλο του Βορρά προηγήθηκε με τον πρώτο σκόρερ του, Βιτέσκη, αλλά οι πράσινοι απάντησαν με τον Αϊτόρ να σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα. Ένα γκολ του γκανσον στο 66 όμω έδωσε εκ το προβάδισμα και την νίκη στην ομάδα του. Ο Πάοκ επέστρεψε έτσι στι νίκε και μείνε κοντά, αλλά και στο το μείωνα 5 από τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Super League, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει την πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Μετά την νίκη των Ασπρόμοβρων στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Παύλο Γκαρσία ξέσπασε στις δηλώσεις του. Είναι δύσκολο να ξέρει ότι σε πολεμάνε από παντού. Έχουμε πέντε νίκες. Αυτό που χάσαμε δεν το μετράω γιατί χάσαμε με άλλους τρόπους. Παλεύουμε με άλλα πράγματα. Το ήξερα σαν παίκτη, το βλέπω και σαν Η ομάδα σήμερα έχει χαρακτήρα και καρδιά. Εγώ μπορώ να περπατάω με το κεφάλι ψηλά στο δρόμο και όχι σαν κατσαρίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν το πρώτο νικεφόρο ντέρμπι για τον δικέφαλο του Βορρά στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ένα ντέρμπι μάλιστα που ερχόταν αμέσω μετά από το παιχνίδι στο Κλεάνθη Βικελίδη και τον εκνευρισμό που υπήρχε στην ομάδα. Και ήταν πολύ κομβικό να μπορέσει ο Πάοκ να πάρει εκτό από του τρει βαθμού και ψυχολογία για την απαιτητική συνέχεια. Από εκεί και πέρα ο Πάπλο Γκαρσία έδωσε ρεπό στην ομάδα του από τις 21 έως τις 26 Δεκεμβρίου. Ο Ρουγουανός γνωρίζει ότι η ομάδα του θα πρέπει να δουλέψει σκληρά στην στην πολυεπίπεδη συνέχεια, στην προσπάθεια να βελτιωθεί. Αυτός είναι και ο λόγο που θέλει να εκμεταλλευτεί την διακοπή τη Super League λόγω Χριστουγέννων για να δώσει ανάσε στου παίκτε του.